θείας, από τα σπάργανά της ακόμη, ήταν πως ο Κύριος οπωσδήποτε θα επανέλθει στη γη κατά την ημέρα που έχει ορίσει για να κρίνει τον κόσμο. Ουδέποτε η Εκκλησία πίστευσε ότι πριν έρθει η Δευτέρα Παρουσία θα υπάρξει χρονική περίοδος κατά την οποία θα αγιοποιηθεί ο κόσμος και ότι κατόπιν θα παρασυρθεί και πάλι. Θα αποστατήσει, θα εκμαυνιστεί και θα σατανοποιηθεί. Η πίστη αυτή της Εκκλησίας δεν στηρίζεται σε αόριστα πράγματα, αλλά στην παράδοση και ιδίως στην Καινή Διαθήκη. Και οι Άγιοι Μεγάλοι Πατέρες και η Καινή Διαθήκη πουθενά δεν αναφέρουν περί Μεσοβασιλείας. Οι Απόστολοι Παύλος και Ιάκωβος μιλούν καθαρά περί του επικείμενου ερχομού του Κυρίου. Και ο ίδιος ο Κύριος αφιέρωσε ολόκληρο κεφάλαιο στη Δευτέρα Παρουσία με εξαγγελία όλων των σημείων που θα προηγηθούν σε ουρανό και γη. Αλλά και οι Άγιοι Πατέρες, Ειρηναίος, Ιππόλυτος, Εφραίμ, Κύριλλος Ιεροσολύμων και Δαμασκηνός έγραψαν θαυμάσιους λόγους στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Η δογματική της Ορθοδόξης Εκκλησίας καμιά λέξη δεν αναφέρει για μια ένδοξη Μεσοβασιλεία. Προς στήριξη των απόψεών τους, οι οπαδοί της Μεσοβασιλείας, εκτός από το περίφημο κάπα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, επικαλούνται και τα εξής, συνήθως χωρία. Γεννήσεται μία πίμνη εις ποιμήν. Ιωάννη Ι 16. Ερθέτω η βασιλεία σου, Ματθαίος Σίγμα 10. Κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έθνεση. Ματθαίος ΚΔ 14. Άχρης ου το πλήρωμα των εθνών εισέλθει και ου το πάση Ισραήλ σωθήσετε. Ρωμαίους ΙΑ 25-26. Εκείνο όμως το χωρίο που χρησιμοποιείται επίμονα είναι του προφήτου Ισαΐα. Ιδού, Κύριος καταφθείρει την οικουμένη. Οι δε καταληφθέντες επί της γης εφρανθίσονται άμα τη δόξη Κυρίου. Ισαΐα ΚΔ 1-14. Εμείς συμφωνούμε με αυτό το χωρίο ότι όντως δηλαδή ο Κύριος θα καταφθείρει τη γη στο τέλος του κόσμου και ότι τελείως θα ερημωθεί και θα καταστραφεί η γη. Αλλά διαφωνούμε ως προς το ότι οι άνθρωποι που θα τους έχει καταλάβει η καταστροφή που θα έρθει πάνω στη γη θα ζήσουν στη συνέχεια μαζί με τον Κύριο επάνω στην καταστραφής γη. Το χωρίο φαίνεται να λέει ότι μετά την καταστροφή και την ερήμωση οι λίγοι άνθρωποι που θα απομείνουν θα χαρούν μάλλον από την επιφάνεια της δοξασμένης παρουσίας του Κυρίου. Το συγκεκριμένο χωρίο έχει καταβληκτική ομοιότητα με αυτό του Παύλου. Έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, άμα συναυτείς αρπαγισόμεθα, εν νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου, εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα. Α Θεσσαλονικής Δέλτα 17. Θα εφραθούν λοιπόν όσοι θα ζουν με την εμφάνιση του Κυρίου, διότι θα δουν τον Κύριο να έρχεται με δόξα, να τους παραλάβει και όχι διότι επάνω στην κατεστραμμένη και ερημωμένη γη οι ελάχιστοι κάτοικοι που θα απομείνουν θα διάγουν Άγιο Βίο σε μια δίθεν βασιλεία του Θεού επάνω στη γη για μεγάλη περίοδο. Το σπουδαιότερο δε είναι ότι ο προφήτης καθόλου μιλά για την ολοσχερή καταστροφή της γης. Πεσείται και ούμι δίνεται αναστήνε. Κατήσχησε γάρ επ' αυτής η ανομία. Ισαΐα ΚΔ 20. Βλέπε και Β' Πέτρου Γ' 10. Η γη δηλαδή μετά την ολοσχερή καταστροφή θα πέσει και δεν θα σηκωθεί πάλι. Άρα μετά την περιγραφόμενη καταστροφή έχουμε το τέλος του κόσμου και όχι την αγιοποίησή του. Το ότι το ΚΔ κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα οπωσδήποτε αναφέρεται στη συντέλεια του κόσμου με την ολοσχερή καταστροφή και ερήμωση της γης υποστηρίζουν και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Κύριος Αλεξανδρίας. Του Θεού επάγοντος, την οργή και την εκάστο πρέπουσαντε και οφειλωμένην επιτιθέντος κόλασιν απογυμνούτε των κολαθουμένων, το πρόσωπον, ανακαλύψει το πρόσωπον αυτής, το διασπαλίσεστε
δε τους ενικούντας εν τη γη κατασημένιεν. Αν το διαιρεθίσεστε και τούτο διδάξει σαφώς ότι λέγον, ότι όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών, τα δε ερήσια εξ αιμονίμων. Ουκούν αντί του διαιρήν, ή τι απομερήν τους ενικούντας εν τη γη, το διασπερί τέθηκεν εν αυτής. Προσύσομαι δε της ηρημένης κακίνο, καταγάπτει τον τη συνδελία του παρόντος αιώνος καιρών καταμενθήσονται μεν εις άβου κορασισόμενοι ή την εις των εκτόπων επί τη δευμάτων γεγόνασιν εραστέ. Ήγε μην καταληφθέντες, του τέστην οι δίκαιοι εφραθίσονται άμα τη δόξη του Κυρίου. Συνέσονται γαν τον Χριστό, ως έστι δόξα του Θεού Πατρός. Κύριος και η γη πεσείτε, και ούμι δίνεται αναστήνε, καθίσχυσε γάρ επ' αυτής η ανομία. Και τα κεφάλαια Ισαΐας καπαδρέτα 20, η δε και υπόμνημα εις τον προφήτην Ισαΐαν, πατρός Πρεμπέλα, συνήθ 267-277. Επίσης, κάποιο άλλο χωρίο του προφήτου Ισαΐα, το οποίο παρέσυνε τους πρώτους συμβιαστές, και αυτό και αυτόν ακόμη τον μάρτυρα και φιλόσοφο Ιουστίνο, δεύτερος αιώνας, όπως σημειώσαμε και αλλού, και χρησιμοποιείται και από τους σημερινούς συνδυαστές και τους υπόλοιπους οπαδούς της Μεσοβασιλείας, είναι το «Έστε γάρ ο ουρανός κενός, και η γη κενή, και ούμι νυθισώσει των προτέρων, ότι ιδού εγώ ποιο αγανίαμα Ιερουσαλήμ, και τον λαόν μου ευθροσύνην, και ου κάτι μη ακουστεί εν αυτή φωνή χλαθμού και οικοδομήσουσιν οικίας και αυτή ενοικίσουσιν. Τότε λύκοι και άρνες βοσκηθίζονται άμα και λέον ως βούς φάγεται άχυρα. Ισαΐα ξιέψιλον 17-25. Το χωρίο αυτό είναι πιο πολύ συμβολικό και είναι ολοφάνερο τι εννοεί, εάν θυμηθούμε τον Απόστολο Πέτρο που λέει «Καινούς ουρανούς και καινήν γην κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, εμείς δικαιοσύνη κατοικεί». Β' Πέτρου Γ' 13. Επίσης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μιλά για νέα Ιερουσαλήμ και είδων ουρανών καινών και γην καινήν και την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ καινήν είδων καταδένουσαν εκ του ουρανού. Αποκάλυψη Κα1-2. Έχουμε πλήρη συμφωνία μεταξύ του προφήτου Ισαΐου και του Αποστόλου Πέτρου και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και οι τρεις μιλούν συμβολικά και μεταφορικά για την ίδια κενή γη και τον ίδιο κενό ουρανό και την ίδια νέα Ιερουσαλήμ. Αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας το ίδιο λένε για το ξιέψιλο κεφάλαιο του Ισαΐα. Επισημείναστε δε αναγκαίων ότι ταύτα τιμές των εξηγητών ανάγνωση της καιρής, ούτε της επιδημίας μάλλον, αλλά της εσωμένης μετά τον αιώνα των ενεστικότα. Έσεστε γάρ τους δικαίους ενεθροσύνη και χαράτηση και εν ατελευκήτης τρυφές πνευματικές δηλωνότη. Κύριλλος Αλεξανδρίας. Γεννήσετε μη απίμνη, εις ποινήν, ερθέτω η βασιλεία σου, κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιον. Μερικοί σκανδαλίζονται πώς είναι δυνατόν, λένε, να μην εφαρμοστεί απόλυτα η υπόσχεση του Κυρίου. Το γεννήσετε μη απίμνη, εις ποινήν, όπως και η προσευχή που μας δίδαξε να λέμε κάθε μέρα, το ερθέτω η βασιλεία σου. Αλλά και εγώ σκανδαλίζομαι με την νοοτροπία τους και την υλιστική ερμηνευτική τους άποψη. Γιατί κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι ο διάβολος δέθηκε τελείως και κλείστηκε στη φυλακή, εξασφαλίζεται έτσι η αγιότητα του κόσμου. Παντού και για όλα φταίει ο σατανάς. Αυτός ας υποθέσουμε ότι δένεται.
θα δεθεί συγχρόνως και η έμφυτη πονηρά κρίση του ανθρώπου προς την αμαρτία και την κακία που υπάρχει σε αυτόν εξταργάνουν από την νεότητά του. Ο Θεός μας καθιστά σαφές ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Γένεση Ήττα 21. Θα δεθεί ο Σατανάς, αλλά θα δεθούν και ο θυμός, η συκοφαντία και η υπερηφάνεια των ανθρώπων. Αυτός μια ευθύνη έχει, τότε υποδαβλίζει την έμφυτη κλίση που υπάρχει στον άνθρωπο για το κακό και την αμαρτία. Και αν ακόμη υποθέσουμε ότι θα δαινόταν τελείως από τον Κύριο, πώς, όπως νομίζουν αυτοί, η αμαρτία απλώς θα λιγόστευε, δεν θα εξαφανιζόταν. Κι αν δαινόταν τελείως ο Σατανάς, τα δισεκατομμύρια των κατοίκων της γης θα ήταν όλοι άγιοι και δεν θα υπήρχαν ούτε 10 άνθρωποι που να έχουν αμαρτίες. Επομένως, εφόσον θα υπήρχαν έστω και ελάχιστοι αμαρτωλοί, θα υπήρχαν 2 ποιμνία και 2 ποιμένες. Έστω κι αν ο ένας από τους ποιμένες θα είχε λιγότερα πρόβατα. Με τη μία ποιμνή εννοούσε ο Κύριος την δημιουργία της μιας εκκλησίας που θα αποτελούνταν από χριστιανούς που προέρχονταν τόσο από τους Ιουδαίους όσο και από τα έθνη, και όχι μια εκκλησία που θα αποτελούνταν από την ολοκληρωτική κρίση των εθνών και μόνο. Αυτό υποστηρίζουν και οι πατέρες της εκκλησίας, όπως ο Ιωάννης Χρυσόστομος, ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο Θεοφύλακτος και άλλοι. Όλοι τους λένε ότι ο Κύριος ως ποιμήν δεν έχει για ποιμήν πρόβατα που προέρχονται μόνο από την αυλή των Ισραηλιτών, αλλά έχει και άλλα πρόβατα τα οποία προέρχονται από άλλες αυλές των ειδωλολατρικών λαών. Η ποιμή του Χριστού, η Εκκλησία, αποτελείται από πιστούς από όλα τα έθνη της γης. Τους από των εθνών προορισμένους η σωτηρίαν λέγον δείχνησιν ιδίαν αυλήν παρά των Ιουδαίων, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και ο Κύριλλος Αλεξανδρίας σημειώνει. Υποσημαίνει δε ότι τις εξ Ιουδαίων ευγνωμοστέρης τας εκ των εθνών αναμίξας αγέλας καλέσει προς θεογνωσίαν τους απανταχώς λαούς. Από αυτά φαίνεται ότι από τα έθνη εκκλήθησαν οι εκλεκτότεροι, όπως συνέβη και με τους Ισραηλίτες, και όχι όλοι γενικώς. Δεν πρόκειται συνεπώς να εκχριστιανιστούν όλα τα έθνη συνολικά και μάλιστα να γίνουν ιδεώδεις χριστιανοί. Το μία ποιμνή έγινε και θα ολοκληρωθεί στον ουρανό. Εκεί θα βασιλεύσει τελείως ο Ις ποιμήν, ο Κύριος των δυνάμεων, και κανένας άλλος. Εκεί θα εκπληρωθεί σε τέλειο βαθμό ό,τι είπε ο Κύριος προσευχόμενος για τους πιστούς του. «Πάτερ, ους δένω κάσμι, θέλω, ίνα όπου είμαι εγώ, κακίνι όσοι με τεμού, ίνα θεωρώσει τη δόξα την εμήν». Ιωάννη Ι.Ζ. 24. Και για να μην πει κανείς ότι μόνο για τους μαθητές του ζητούσε τα λωτέρω, γι' αυτό λέει επίσης, ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευσόντων, δια του λόγου αυτών είσαι με. Ιωάννη Ι.Ζ. 20. Άλλωστε, ουκ έχουμε οδεμένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Εβραίους Ι.Γ. 14. Και κατάλληλο χωρίο, ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Φιλίππους Γάμα 20. Επίσης αναμένουμε κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεπτυρημένην εν ουρανής. Εις ημάς Α. Πέτρος Α. 4. Εκεί όπου υποσχέθηκε ο Κύριος, πάλι έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, ίνα όπου είμαι εγώ και εμείς είτε. Ιωάννη Ι.Δ. 3. Το «δε ενθέτω η βασιλεία σου» σημαίνει την απαραίτητη προϋπόθεση για να σωθεί ο άνθρωπος
Εάν ο άνθρωπος θέλει να έχει μέρος στη μόνη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να βάλει στην καρδιά του τον βασιλέα Χριστό. Ουκ έρχεται η βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεως. Ιδού γάρει η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η βασιλεία του Κυρίου έρχεται και αρχίζει ταπεινά στον κόσμο αυτό, για να ολοκληρωθεί στον ουρανό, όπου θα διαρκεί αιωνίως. Κατά δε τους πατέρες και ερμηνευτές Ιωάννη Χρυσόστομο, Θεοφύλαστο και Ζυγαδινό, το ευθέτω η βασιλεία σου είναι άσχετο προς το συνεχόμενο γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Και εννοεί ότι πρέπει οι πιστοί να προσεύχονται, να έρθει σύντομα η δευτέρα παρουσία του, που μετά από αυτήν ακολουθεί η αιώνια βασιλεία του Κυρίου στον ουρανό. Βασιλεία νυν την δευτέραν αυτού παρουσίαν φυσήν, ως μετά πολλής δόξης εσωμένην, Ζυγαδινός. Τούτο δε πάλιν, παιδός ευγνώμονος, το ρήμα, το μη προσιλώστε της ορομένης, μη δε μέγατη τα παρόντα ηγίστε, αλλά επήγεστε προς τον Πατέρα και τον μελλόντον εθίεστε. Χρυσόστομος. Εθέτω η βασιλεία σου, του τέστην η δευτέρα παρουσία, διότι εκείνος όπου έχει πεπαρισιασμένη την συνείδηση, παρακαλεί να έρθει η Ανάσταση επί της γης, Θεοφύλακτος. Και δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το Άγιο Θέλημα του Κυρίου είναι όχι βεβαίως να γίνει η βασιλεία του με τη χιλιαστική έννοια στη γη, η οποία γη θα είναι πάντοτε τόπος αμαρτίας και κραθμόνος, και οι άνθρωποι ούτως ή άλλως θα πεθαίνουν, αλλά θέλημά του είναι να τον αγαπήσουν όλοι και να βασιλεύσει στις καρδιές τους, για να τους παραλάβει στη συνέχεια μαζί τους στον ουρανό, όπου θα είναι η μόνιμη αιώνια και τέλεια βασιλεία του. Γι' αυτό διδαχτήκαμε από τον Σωτήρα μας να προσευχόμαστε να έρθει η βασιλεία του μέσα στις καρδιές μας και όλοι οι άνθρωποι να πράττουν το Πανάγιο θέλημά του, όπως το πράττουν οι άγγελοι στον ουρανό και όπως από εδώ απολαμβάνουμε τη βασιλεία του στις καρδιές μας, να τύχουμε και της απόλαυσης της ουράνιας μόνης βασιλείας. Ας έρθουμε και στο κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της βασιλείας εν όλη την οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έγνεση και τότε ήξη το τέλος. Κατά τον Ιωάννη Χρυσόστομο, ο Κύριος δεν εννοούσε το τέλος του κόσμου, αλλά το τέλος, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος λοιπόν ήθελε να πει ότι πριν από την καταστροφή των Ιερουσαλήμων, σε διάστημα 35 ετών μετά την Πεντηκοστή, θα έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο στον τότε γνωστό κόσμο και θα κηρύτε το εις μαρτύριον, απλώς για να λάβουν γνώση οι άπιστοι και να καταστούν αναπολόγητοι. Επομένως, πολύ περισσότερο δεν εννοούσε ότι με την κήρυξη του Ευαγγελίου θα γινόταν όλα τα έθνη χριστιανικά, με συνειδητούς χριστιανούς. Διό και επήγακε και κηρυχθήσετε το Ευαγγέλιο τούτο εν όλο το κόσμο, εις μαρτύριον πάση της έθνεση, και τότε ήξη το τέλος της συντελείας των Ιεροσολύμων. Δια τούτο δε, μετά το κηρυχθήνε το Ευαγγέλιο πανταχού της Οικουμένης, απόλυτε τα Ιεροσόλυμα, ότι γάρ πανταχού εκηρύχθη, τότε άκουσον τι θυσίν ο Παύλος. Το Ευαγγελίο του κηρυχθέντος εν πάση τη κτήση τη υπουρανών, ο και μέγιστο σημείο της του Χριστού δυνάμεως, ότι εν είκοσιν ή τριάκοντα όλης έτεση, τα τέλατα της Οικουμένης κατέλαβεν ο Λόγος. Επομένως, το χωρίο τούτο αναφέρεται μάλλον στο τέλος των Ιεροσολύμων που έγινε το 70 μετά Χριστόν και όχι στη συντέλεια του κόσμου. Αλλά κι αν υποθέσουμε ότι εννοεί το τέλος του κόσμου, δηλαδή ότι πρώτα θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον πλανήτη και έπειτα θα έρθει το τέλος του κόσμου, δεν εννοεί οπωσδήποτε ότι όλοι οι λαοί μηδενός εξερουμένου θα γίνουν χριστιανοί. Οι λαοί θα λάβουν γνώση του Χριστού, θα ακούσουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου εις μαρτύριον, ανεξάρτητα από το εάν θα πιστεύσουν ή όχι. Και ήδη το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε και συνεχώς κηρύχθεται σε όλο τον κόσμο. Δεν πρόκειται λοιπόν να αγιοποιηθεί όλος ο πλανήτης, δεν θα γίνουν οι λαοί κατ' επίγνωση χριστιανικοί,
Ήδη έχουμε πολλούς χριστιανικούς λαούς, αλλά στην ταυτότητα, στην ουσία δεν διαφέρουν από τους ειδωλολατρικούς λαούς και χρειάζεται επανευαγγελισμό ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος. Ποιος όμως θα τον κάνει και πώς θα αλλάζει ο κόσμος και πώς θα αλλάξει ο κόσμος? Θαυματουργικά οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο: «Κύριε, οι ολίγοι οι σωζόμενοι, οι ολίγοι οι σωζόμενοι». Ως απάντηση δε στο ερώτημα αυτό θα μπορούσε να ισχύει εδώ ο λόγος του Κυρίου περί του μικρού ποιμνίου: «Μη φοβού των μικρών ποιμνίων, ότι ευδόκησεν ο πατήρ ημών δούνε ημίν την βασιλεία». Δέσμευση του σατανά στη γη και βασιλεία των ψυχών στον ουρανό. Η πρώτη και η δεύτερη ανάσταση. Βρίσκομαι σε πολύ μεγάλη απορία όταν σκέφτομαι πως τόσοι παλαιοί και σύγχρονοι ερμηνευτές του περιβέρητου του περιβόητου κάπα κεφαλαίου της Αποκαλύψεως περί της δεσμεύσεως του σατανά και της βασιλείας του Κυρίου για χίλια χρόνια δεν παρετήρησαν την τεράστια διαφορά που παρουσιάζουν μεταξύ τους τα χωρία που αναφέρονται στα δύο αυτά θέματα. Εν πρώτης, το ένα χωρίο του κάπα κεφαλαίου μιλά περί δεσμεύσεως του σατανά για χίλια χρόνια στη γη και στη συνέχεια το άλλο χωρίο μιλά περί βασιλείας ψυχών, όχι στη γη αλλά στον ουρανό. Για ψυχές κατελικισμένων ανθρώπων λέει ότι έζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό χίλια χρόνια και είδον θρόνους που ήσαν οι θρόνοι και εκάθισαν επ' αυτούς και κρίμα εδόφη αυτής και τα ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν Ιησού και των λόγων του Θεού και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού χίλια έτη». Ποιοι έζησαν και βασίλευσαν με τον Χριστό χίλια χρόνια? Εδώ στη γη οι άνθρωποι ή στον ουρανό οι ψυχές που μαρτύρησαν, που υπέστησαν δηλαδή μαρτύρια? Εδώ βλέπουμε καθαρά αφενός μεν την δέσμευση του σατανά για χίλια χρόνια κάτω στη γη και αφετέρου την χιλιετή αυτή περίοδο βασιλείας ψυχών στον ουρανό με τον Χριστό. Πρόκειται περί των Αγίων, ιδίως των μαρτύρων της πίστεως, αυτών που σφαγιάστηκαν για τον Λόγο του Θεού και την μαρτυρία του γλυκητά του Ιησού, που βασιλεύουν μαζί με τον Χριστό και προγεύονται τα ουράνια αγαθά μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Εδώ φαίνεται πως είναι πιο ορθή η γνώμη του Ανδρέα και του Αρέθα, έκτος και ένατος αιώνας, ότι η δέσμευση του σατανά αφορά την περίοδο από τη Σταύρωση του Κυρίου μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, κατά την οποία, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, δεσμεύτηκε η εξουσία που είχε ο σατανάς επάνω στους ανθρώπους μετά την πτώση των πρωτοβλάστων, οπότε και κανείς δεν μπορούσε να σωθεί μέχρι να έρθει ο Χριστός, ο σαρκωθής Θεός, να θυσιαστεί και να μας εξαγοράσει δια του Παναγίου του αίματος. Και δεσμεύτηκε τόσο πολύ ο σατανάς με το σταυρικό θάνατο του Χριστού, ώστε κανέναν άνθρωπο πλέον δεν μπορεί να οδηγήσει στην κόλαση εάν δεν το θελήσει ο ίδιος, και θα λυθεί και θα λάβει πάλι μεγάλη εξουσία λίγο πριν από το τέλος, ώστε βαδίζοντας προς το τέλος του κόσμου μόλις λίγοι και δεταβίασα είναι οι άνθρωποι που τότε θα σώζονται. Κατά τον χρόνο που ο σατανάς είναι δεσμευμένος, όλοι όσοι έχουν φύγει από αυτή τη ζωή και πρόλαβαν να αναγεννηθούν πνευματικά με τη συμμετοχή τους στα μυστήρια της Εκκλησίας, οι αναγεννηθέντες δηλαδή εν κυρίω, αυτοί που αναστήθηκαν από την αμαρτία και τον πνευματικό θάνατο, βασιλεύουν στον ουρανό μαζί με τον Χριστό για χίλια χρόνια, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από τη Σταυρώσεως μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Ο αριθμός χίλια, όπως και άλλοι αριθμοί στην Αποκάλυψη, και γενικότερα στην Αγία Γραφή, είναι σχηματικός και συμβολικός και δεν πρέπει να λαμβάνεται και να ερμηνεύεται κυριολεκτικά. Σημαίνει γενικά και αόριστα ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Αυτή είναι και λέγεται πρώτη Ανάσταση,
η πνευματική δηλαδή ανάσταση από την αμαρτία και τον πνευματικό θάνατο. Ο Ανδρέας Κεσαρίας λέει χαρακτηριστικά: πρώτη δε ανάσταση η εκ νεκρών έργων ζωοποίησης, δευτέρα δε η εκφθοράς των σωμάτων εις αυθαρσίαν μεταποίησης. Επαναλαμβάνουμε ότι όσοι αναγεννήθηκαν εν Χριστώ, οι πιστοί χριστιανοί δηλαδή, ήδη έλαβαν την πρώτη ανάσταση εκ της αμαρτίας και όλοι αυτοί που αναφορούν με τον φυσικό θάνατο από την παρούσα ζωή στην όντως αληθινή ζωή, την αιώνια, βασιλεύουν με τον Χριστό. Προκαίρονται των αιωνίων αγαθών μέχρι τη δευτέρα παρουσία. Μεταβαίνουμε δε εκ του θανάτου, λέει ο Κύριος, και όχι δια του θανάτου. Διότι την παρούσα ζωή ο Κύριος την ονομάζει θάνατο και όχι ζωή. Γιατί την παρούσα ζωή ο Κύριος την ονομάζει θάνατο? Την ονομάζει έτσι ή για τον βραχύτατο του χρόνου της παρούσας ζωής σε σύγκριση με την αιωνιότητα, ή εξαιτίας της αναπόφευκτης αμαρτίας στην οποία υπόκεινται όσοι γεννιούνται και η οποία είναι πνευματικός θάνατος. Και από αυτόν τον θάνατο κάθε ένας πιστός που θα αναγεννηθεί πνευματικά πριν πεθάνει σωματικός, μέσα από την ειλικρινή μετάνοια και εξομολόγηση και την συμμετοχή του στα άχραντα μυστήρια και διάγοντας Άγιο Βίο, θα ζωοποιηθεί και αναστημένος εν Χριστώ πλέον πνευματικός, μεταβαίνει όταν πεθάνει σωματικός στην αληθινή και αιώνια ζωή, στην αγκαλιά του Κυρίου, στον Παράδεισο, όπως μαρτυρεί η Γραφή. Δικαίων δε ψυχέ εν χειρή Θεού και ούνι άψιπε αυτόν βάσανος. Σοφία Σολομώντος, Γάμα 1. Πρώτη λοιπόν ανάσταση είναι εκ της αμαρτίας και αρχίζει από αυτήν εδώ τη ζωή. Δεύτερη ανάσταση είναι η σωματική, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά την φοβερή ημέρα της Αναστάσεως όλων των νεκρών, των δικαίων και των αμαρτωλών, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, τότε που θα έρθει ο Κύριος με δόξα στη δευτέρα του παρουσία. Και σε αυτούς που αξιώθηκαν να αναστηθούν πνευματικά από την αμαρτία μέσα από την αληθινή μετάνοια και τη αγιασμένη ζωή τους, πριν ακόμη πεθάνουν σωματικώς, σε όσους δηλαδή μετέχουν της πρώτης Αναστάσεως, μετά το σωματικό του θάνατο, ο δεύτερος θάνατος θα είναι της ψυχής θάνατος, δηλαδή ο χωρισμός της αμαρτωλής ψυχής από την πηγή της ζωής στον Θεό, σε αυτούς δεν θα έχει εξουσία. Αποκάλυψη K6. Μακάριος λοιπόν και Άγιος ο έχουν μέρος εν την πρώτη πνευματική Αναστάση. Αυτός δεν θα αποκοπεί από την πηγή της ζωής τον Κύριο. Οι λοιποί των νεκρών ουκ έζησαν έως τελεστεί τα χίλια έτη. Δηλαδή, όσοι από εδώ δεν αναστήθηκαν δια της μετανοίας και των μυστηρίων, αλλά έμειναν αμετανόητοι, αδιόρθωτοι, ανέκτηνοι, αυτοί δεν ζουν με τους άλλους μετά τον σωματικό θάνατο και δεν προγεύονται του Παραδείσου, συμβασιλεύοντας με τον Χριστό για χίλια χρόνια. Σημαντικός, συμβολικός αριθμός. Πολύ περισσότερο δεν θα ζήσουν μετά την κρίση και καταδίκη τους, κατά την φοβερή ημέρα της κρίσεως, αλλά θα πορευθούν στο σκότος, το εξώτερο, και θα συγκατοικήσουν μαζί με τους πονηρούς δαίμονες. Δηλαδή, η αποκοπή και η αποξένωση της αμετανόητης αμαρτωλής ψυχής από την πηγή της ζωής, τον Κύριο, είναι ο δεύτερος θάνατος, ο πνευματικός θάνατος, που ακολουθεί ύστερα από τον πρώτο, τον σωματικό θάνατο. Το θέμα της πρώτης Ανάστασης απασχόλησε πολλούς και πολλοί έγραψαν κατά τον δικό τους τρόπο. Και πρώτα οι αντίχριστοι χιλιαστές υποστήριξαν ότι η πρώτη Ανάσταση έγινε το 1914. Αναστήθηκαν όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης και μετέβησαν στον ουρανό για να ακολουθήσει άλλη Ανάσταση, δηλαδή των χιλιαστών που θα ζήσουν στη γη. Καθότι έρχονται οι χιλιαστές μεταξύ των Ορθοδόξων που υποστηρίζουν ότι
Η πρώτη Ανάσταση που θα συμβεί στους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας θα γίνει μετά την εγκαθίδρυση της Χιουμιετούς Βασιλείας του Χριστού στη γη, η οποία εγκαθίδρυση θα πραγματοποιηθεί το 1984. Ενώ η προετοιμασία της αρχίζει από το 1968-69, διαφρικτού πολέμου που καταλήγει υπέρ της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας. Βλέπε βιβλίο Μήλου Σωτηρόπουλου «Η ερχόμενη δίστομος Ρομφαία». Ταυτίζεται συμπτωματικά με τη νέα χρονολογία που ορίζουν οι χιλιαστές περί εγκαθίδρυσης της Βασιλείας του Χριστού στη γη, που ύστερα από αλλεπάλληλες διαψεύσεις και αναβολές την τοποθέτησαν στο έτος 1975. Εκτός από αυτά υπάρχει και τρίτη θεωρία. Βλέπετε Κοινή Διαθήκη Μετασυντόμου Ερμηνείας υπό Παναγιώτη Τρεντέλλα, κάπα κεφάλαιον Αποκάλυψης σελίδα 1092 ή σε νεότερη έκδοση του 2005 σελίδα 1032, σύμφωνα με την οποία ως πρώτη Ανάσταση πρέπει να νοηθεί η αποκατάσταση των Αγίων στις καρδιές των ανθρώπων που θα ζουν κατά την γενική επικράτηση του Ευαγγελίου των λησμονημένων μαρτύρων της πίστεως και γενικά όλων των Αγίων. Απορίες των οπαδών της Μεσοβασιλείας. Μερικοί ευσεβείς χριστιανοί σκανδαλίζονται και ένας από αυτούς έγραψε σε απάντηση δικών μας άρθρων για το θέμα αυτό με ανθρώπινους συλλογισμούς, μάλλον δε ορθολογισμούς. Αλλά τότε μήπως δεν θα συντελεστούν και μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Αναφέρεται στις από αυτόν προβαλλόμενες και ερμηνευόμενες δίθεν υποσχέσεις του Κυρίου σχετικά με τη Βασιλεία επί της Γης. Μήπως παραταθεί μέχρι τέλους η κυριαρχία του Σατανά στον κόσμο και μάλιστα θα επιδεινώνεται προοδευτικά η θλιβερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα η ανθρωπότητα, ώστε όταν έρθει ο Κύριος κατά την ευθέρα παρουσία να μην βρει την πίστη επάνω στη γη. Και συνεχίζει περί των πλανεμένων αντιφρονούντων. Θα ήταν χρηστή πλάνη η αποδοχή μιας τέτοιας εκδοχής, γιατί θα αποδείκνυε τον Θεό να αδυνατεί να πραγματοποιήσει την καθολική αρμονία και τάξη στην υλική κτήση, για να γίνει το θέλημά του και στη γη όπως γίνεται στον ουρανό. Και τελειώνει με το συλλογισμό. Μετά από αυτήν τη χιλιετή, δηλαδή η Βασιλεία του Κυρίου στη γη, θα παρασυρθούν πάλι προφανώς οι λαοί στην αμαρτία και θα λυθεί ο Σατανάς για να φλανήσει αμέσως τα έθνη. Εν τούτης, καμία συγκεκριμένη υπόσχεση δεν έχει δώσει ο Θεός για μια τέτοια Βασιλεία του στη γη. Μερικοί μόνο τον παρουσιάζουν σαν να έχει υποσχεθεί και ερμηνεύουν χωρία που άρα δεν μιλούν ανθρωποπαθώς, άλλα δε συμβολικός, έξω από το θέμα, και άλλα έχουν την πλήρη πραγματοποίησή τους στον ουρανό. Συγχρόνως σκανδαλίζονται με τη σκέψη πώς είναι δυνατόν να συνεχιστεί το σημερινό κακό στον κόσμο μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία χωρίς να το ανακόψει ο παντοδύναμος Κύριος, έστω και για λίγο, για να φανεί τουλάχιστον η ισχύς του με ένα δυνατό δέσιμο του Σατανά, έστω και προσωρινά. Και δεν σκανδαλίζονται με το ότι μετά την ανακοπή του κακού, μετά από λίγο διάστημα, θα αρχίσει πάλι το κακό, όπως ομολογούν, χωρίς να εμποδίζεται διαπαντός από τον Κύριο. Έτσι όπως σκέφτονται αυτοί, δεν εμφανίζουν τον Κύριο σαν να αδυνατεί να διατηρήσει την δική του προσωρινή αρμονία στον κόσμο. Σύμφωνα με αυτούς είναι δυνατόν να φέρει την προσωρινή βασιλεία του και αγιότητα είτε με φοβερό πόλεμο, είτε με μια χριστιανική κυβέρνηση, είτε με ένα μαγικό τρόπο, είτε με τον εκφοβισμό και τον εκβιασμό της ελευθερίας των ανθρώπων ως ατόμων και λαών. Αλλά δεν είναι δυνατός και ικανός όταν θέλει αυτή την αρμονία επάνω στον πλανήτη να την διατηρήσει.
Παίζει λοιπόν μαζί μας ο καλός Θεός. Παίζει. Δεν νομίζουν ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά σκέφτονται καλύτερα από αυτούς και είναι περισσότερο ειλικρινείς, διότι πιστεύουν ότι ο Κύριος θα φέρει αιώνια αρμονία επάνω στον πλανήτη. Αυτοί με το πλήθος των αγιογραφικών χωρίων θέλουν τον Κύριο να παίζει με τον Σατανά εις βάρος του ανθρώπου και ολόκληρου του κόσμου. Πιστεύουν και γράφουν ότι όπου και αν φτάσει ο κόσμος και αν ακόμη τελείως αποκτηνωθεί και σοδομοποιηθεί, ήδη βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια θλιβερή και τρομακτική κατάσταση, και αν εξαπλωθεί από άκρο σε άκρο η απιστία και η αθεία, ακόμη περισσότερο από όσο βλέπουμε σήμερα, δεν θα έρθει ο Κύριος στη Δευτέρα Παρουσία και ας φλέει ο ίδιος πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθών. Άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Λουκάς Ι.Α. 2. Αυτοί σώνει και καλά επιμένουν και γράφουν με παιδιαριώδη συλλογισμού ότι προφανώς θα παρασυρθούν πάλι οι λαοί στην αμαρτία. Δηλαδή, μετά την επικράτηση του Ευαγγελίου ως βιώματος με την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Χριστού στη γη, δι' αρκετό διάστημα, πάλι θα γίνουν αμαρτωλοί και αποστάτες οι άνθρωποι. Πάλι άπιστοι, πάλι άθεοι, πάλι σατανιστές και σοδομίτες. Πάλι θα έρθει αποστασία και πανσεξουαλική παραδοσύνη. Κύριε Λέησον, και μας εγκαλούν ότι εμείς οι πλανεμένοι στο χειδιασμό τους παρουσιάζουμε τον Κύριο ως αδυνατούντα να φέρει την προσωρινή βασιλεία του επάνω στον πλανήτη. Αλλά και εμείς θεωρούμε πως αυτοί παρουσιάζουν τον Κύριο ως αδυνατούντα να την διατηρήσει επάπειρον, όπως διδάσκουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Επομένως, και εμείς θα πρέπει να παρουσιάζουμε όχι μόνο ως αδυνατούντα, αλλά και ως άδικο τον Κύριο, διότι χάθηκαν εκατομμύρια ψυχές κατά την περίοδο που ήταν λυμένος ο Σατανάς και γκρέμιζε όλους την αμαρτία, την απώλεια και την κόλαση, και δεν είχαν την τύχη να ζουν και αυτοί μετά την επικράτηση της βασιλείας του στη γη, ώστε να ήταν και αυτοί απείραστοι από τον Σατανά που ήταν δεμένος. Συγχρόνως όλοι αυτοί με όλο το δίκιο τους θα πρέπει να παραπονεθούν στον Κύριο για την εξαίρεση και την αδικία αυτή. Γιατί να μην είχαν γεννηθεί και αυτοί στην εποχή του δεμένου Σατανά και της βασιλείας του Κυρίου επί της γης. Αλήθεια, πόσες ψυχές χάθηκαν επί 2.000 χρόνια τώρα πριν από τη βασιλεία του Κυρίου δίθεν επί της γης, οπότε ο Σατανάς είναι λυμένος, και πόσες θα χαθούν μετά το εκ νέου λύσιμό του, πριν από το τέλος του κόσμου, κατά την ερμηνεία των πάσης φύσεως χιλιαστών. Οπότε ο Σατανάς θα εφορμήσει κατά τον ανθρώπο μανιωδώς, έχω θυμών μέγαν, ειδός ότι ο λίγων καιρών έχει, όπως λέγει η Αποκάλυψη, εάν υποτεθεί ότι η ερμηνεία των διαφόρων χιλιαστών είναι αληθής. Επίες της καταδίκης του Χριστού από τους Εβραίους. Είναι γνωστό ότι ένας λόγος για τον οποίο οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Κύριο ήταν ο φθόνος, η κακία, το μίσος, η εκδίκηση εξαιτίας της ανωτερότητος του μόνο αναμάρτητου Ιησού, όπως και του ελέγχου εναντίον της αμαρτωλής και η υποκριτική ζωής, ιδίως των αρχόντων, αρχιερέων και γραμματέων. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος, ήταν και η έμονη δογματική πίστη και διδασκαλία θεολόγων και ραβίνων περί του προσδοκόμενου Μεσσία και της παντοκρατορίας του επί της γης. Η πίστη και διδασκαλία αυτή στηριζόταν στις αιωνίως παρανοημένες από αυτούς προφητείες και υποσχέσεις του Θεού περί του ερχόμενου Μεσσία. Πίστευε η θεολογία τους, όπως και σήμερα πιστεύει και θα πιστεύει, ότι ο Μεσσίας θα είναι επίγειος παντοκράτορ και όχι πνευματικός βασιλεύς. Αυτό ήταν και είναι δόγμα στην εβραϊκή θεολογία, έως ότου εμφανιστεί ο ψευδομεσσίας, ο Υιός της αμαρτίας, ο πλάνος και αντίχριστος. Γι' αυτό και επιχείρησαν να κάνουν τον Κύριο βασιλέα, και ενώ αρνήθηκε και έφυγε
και ενώ βεβαιώθηκαν ότι δεν απέβλεπε σε πήγια βασίλεια, όπως ο ίδιος αργότερα διακήρυξε λέγοντας «Η βασιλεία ιενή ου εστίν εκ του κόσμου τούτου». Τότε πλέον τον θεώρησαν ως πλάνο και απατεώνα και όχι μεσσία. Και βοηθούμενοι και από το τυφλό μίσος και τον φθόνο τους ανέλαβαν την εξόντωσή του. Έκτοτε περιμένουν και ζουν με το διαρκές όνειρο και την αγωνία από χρόνο σε χρόνο, ιδίως τώρα τελευταία του ερχομού του Μεσσίου. Μήπως το ίδιο δεν παρατηρείται και σήμερα μεταξύ των πιστών του Ιησού Χριστού? Ναι, η ίδια περίπου πλάνη. Άλλοι περιμένουν να βασιλεύσει αιώνια στη γη, άλλοι για χίλια χρόνια, άλλοι άλλος. Αλλά η Ορθόδοξη Εκκλησία τον περιμένει κατά τη Δευτέρα του παρουσία και πολύ φοβάμαι μήπως οι ευσεβείς οραματιστές που γράφουν και περιμένουν εν αγωνίως την μακροχρόνια ή ολιγόχρονη επίγεια βασιλεία του θυμώσουν όταν δουν τον Χριστό να έρχεται επάνω σε νεφέλες και προβούν στη σύλληψή του για να τον κάνουν με το ζόρι επίγειο βασιλέα, έστω και για ένα μικρό διάστημα ή διαφορετικά ίσως προβούν σε νέα σταύρωσή του, επειδή δεν ανταποκρίθηκε όπως νομίζουν στις υποσχέσεις του.